Ο πρόεδρος των αστικών λεωφορείων Γιάννης Χαλεπιάδης επιδιώκει την όσο το δυνατό πιο γρήγορη τοποθέτηση ελαστικών οριοδικτών σε σημεία που υπήρχαν και για διάφορους λόγους ξυλώθηκαν. Ναι, είναι πάγιο αίτημά μας αυτό εδώ για την ελεγχόμενη στάθμευση και τώρα ειδικά πάνω στην περίοδο των γιορτών έχουμε το πρόβλημα ότι τις στάσεις κοιτάζουν να τις έχουν ανοιχτές οι τροχαία, αλλά είναι τόσος ο όγκος των μετακινούμενων γιοταχή αυτοκινήτων και βλέποντας τις στάσεις άδειες πηγαίνουν παρκέρουν εκεί και αναγκαστικά τα λεωφορεία μένουν στη μέση του δρόμου και κλείνουμε δρόμους. Φυσικά υπάρχουν παράπονα από τα πίσω διερχόμενα αυτοκίνητα που έχουμε γιατί κλείνουμε τον δρόμο. Αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι όταν υπάρχει μέρος θα πάμε στο πεζοδρόμιο. Γιατί και εμείς το 80% των επιβατών μας είναι μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι. Και θα πρέπει να προσεγγίσουμε το πεζοδρόμιο. Όταν όμως δεν υπάρχει αυτή εδώ η δυνατότητα, είτε γιατί υπάρχει μηχανάκι, είτε υπάρχει αυτοκίνητο, αναγκαστικά το λεωφορείο είναι 3 μέτρα. Πρέπει να κλείσει δρόμο. Και αυτό εδώ έχει σαν αποτέλεσμα και την... και να κλείνουμε τον δρόμο και να εξαγριώνονται οι πίσω οδηγοί των γιοταχή αυτοκινήτων. Πρόκειται για μια ιδέα όχι και τόσο ασυνήθιστη αλλά σίγουρα αποτελεσματική προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των αστικών λεωφορείων. Πρόκειται για τεχνητά εμπόδια, τα οποία δεν θα επιτρέπουν τη στάση και τη στάθμευση των γιοταχή οχημάτων. Η λογική είναι να τοποθετηθούν σε κεντρικούς δρόμους, ώστε να μην υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα που εμποδίζουν την κίνηση των αστικών λεωφορείων, προκαλώντας την αγανάκτηση του επιβατικού κοινού. Το αστικό κλείνει σε πολλά σημεία πλέον, γι' αυτό και έχουμε κάνει αίτημα τώρα στην Επιτροπή Κυκλοφοριακού, να επανατοποθετηθούν τα κολονάκια από όπου έχουν φύγει και να τοποθετηθούν, να πάρθουν αποφάσεις να τοποθετηθούν σε κάποια άλλα σημεία γιατί καθημερινώς αντιμετωπίζουμε και καινούργια προβλήματα. Υπάρχουν τώρα δύο τέτοια σημεία. Ένα είναι στην περιοχή του Βύρωνα, στην οδό Ακρίτα και το άλλο είναι στο δασάκι των Πεντακοσίων επάνω στη Μεγάλη Αντιστροφή. Επειδή έχουν δημιουργηθεί πολλά σπίτια Airbnb, δεν γνωρίζουν αν περνάει λεωφορείο, από πού περνάει. Σε αυτό εδώ το συγκεκριμένο και στα δύο σημεία που σας είπα, δημιουργείται πρόβλημα και αναγκαζόμαστε και κλείνουμε τη γραμμή. Δηλαδή δεν διέρχεται το αυτοκίνητο, είτε δεν τερματίζει επάνω στο τέρμα του Βύρωνα, είτε δεν περνάει από την περιοχή των 500, γιατί δεν υπάρχει κάποια σήμανση. Εμείς ζητήσαμε με έτοιμά μας να τοποθετηθούν κολονάκια, περιμένουμε την απόφαση από το Δήμο. Μας είπε η τροχέα ότι κολονάκια είναι δύσκολο να τοποθετηθούν γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι επικίνδυνα στην περίπτωση που κοπούν. Ότι σε περίπτωση που θα γίνει κάποιο ατύχημα σε κομμένο κολονάκι, η γραφειοκρατία που πρέπει να κάνει η τροχέα για το ατύχημα, να δει ποιος φταίει και γιατί κόπηκε το κολονάκι, είναι τόσο μεγάλο που υπάρχει πρόβλημα και λέει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες τεχνικές επεμβάσεις από το Δήμο σε αυτές τις στροφές τις επικίνδυνες, όπως είναι και στα παλιά τα δικαστήρια επί της Ομονίας, Γαλλικής Δημοκρατίας με Ομονίας, που πρέπει εκεί να φαρδένει λίγο στη στροφή το πεζοδρόμιο για να μην παρκέρνουνε, να φύγουν δηλαδή και τα κολονάκια από εκεί. Αξίζει να αναφερθεί ότι πριν από μία εβδομάδα συνεδρίασε η Επιτροπή Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας του Δήμου Καβάλας. Η συνεδρίαση έγινε με τη νέα σύνθεση της Επιτροπής με πρόεδρο τον Αντιδήμαρχο Απόστολο Μουμτσάκη.